Και έχουμε μαζί μας τη λειτουργό κλάδο επικοινωνία του Αρχηγείου της Δύναμης, η κυρία Ελένη Κωνσταντίνου. Καλό μεσημέρι, κυρία Κωνσταντίνου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σοκράτη, σας ευχαριστώ και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, λήφθηκε μία απόφαση, η οποία αντιλαμβανόμαστε ότι προνοείται και μέσα από μία διαδικαστική διαδικασία, ενώ όσο βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα μιας υπόθεσης που ενδέχεται να προκύπτουν και ποινικά μέσα από αυτήν, ενδέχεται πάντοτε, να τίθενται σε διαθεσιμότητα οι πλευρές, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της έρευνας και να μην υπάρξει επηρεασμός από τη θέση. Η αστυνομία τώρα, η δική της η ανταπόκριση, η θέση σε αυτή τη διαθεσιμότητα του μέλους σας. Λοιπόν, να παραπέμψω και στις δηλώσεις της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αλλά να πω ότι, όπως έχετε αναφέρει, διεξάγεται μια έρευνα από ποινικό ανακριτή. Ως εκ τούτου, εμείς δεν θα τοποθετηθούμε επί του θέματος μέχρι και την ολοκλήρωση της έρευνας. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην έρευνα και στον ποινικό ανακριτή. Ως συνήθως, κυρία Κωνσταντίνου, σε τέτοιες σοβαρές υποθέσεις, η διαθεσιμότητα μπορεί να ισχύσει για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, αν βρίσκονται σε θέση η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν μάρτυρες, σωστά? Μάλιστα, ναι. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, η αστυνομία θα ζητούσε να υπάρξει ανάλογη μεταχείριση και για την άλλη πλευρά ή όχι? Κοιτάξτε, όπως σας έχω πει, μέχρι στιγμής δεν θα προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη δήλωση. Νομίζω θα περιμένουμε και θα ξαναμιλήσουμε. Θα επανέλθουμε κι εμείς. Είστε σε επαφή με το μέλος σας, με τον ανώτερο αξιωματικό αυτή τη στιγμή για τα περαιτέρω ή μετά την ανακοίνωση για την διαθεσιμότητά του? Η αστυνομία, ναι, είναι σε επαφή και για υπηρεσιακά θέματα με το μέλος μας και ναι, είμαστε και σε επαφή μαζί του, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Είχαμε και τηλεφώνημα για βόμβα στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Λευκωσίας. Τι έγινε? Λίγο πριν από τις 11 δέχθηκε τηλεφώνημα ο αξιωματικός υπηρεσίας της Λευκωσίας ότι επρόκειτο να εκραγεί βόμβα σε αίθουσα του δικαστηρίου Λευκωσίας. Άμεσα μετέβησαν μέλη της αστυνομίας στο κτίριο όπου το εκένωσαν και μέλη της αστυνομίας διεξήγαγαν έρευνες πυροτεχνουργή και ανιχνευτική σκύλη και μετά από τις έρευνες που έγιναν δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στην υπόθεση τώρα με την αποστολή και πάλι ναρκωτικών ουσιών από το ταχυδρομείο. Κυρία Κωνσταντίνου, συνελήφθηκε 26χρονος. Ναι, συνελήφθη ο 26χρονος, ο οποίος είχε μεταβεί χθες σε ταχυδρομικό γραφείο στην επαρχία Λευκωσίας για να παραλάβει ένα πακέτο το οποίο, όπως είχε διαπιστωθεί προηγουμένως, περιείχε ποσότητα κάνναβης βάρους 721 γραμμάρια. Κατά την ώρα της παραλαβής, συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Στη συνέχεια, με γραψή του συγκατάθεση, διεξήχθη έρευνα στην οικία του, κατά την οποία εντοπίστηκε χρηματικό ποσό ύψους 29.000 ευρώ περίπου, καθώς επίσης και τρεις σφαίρες διαμετρήματος 7,62. Το ποσό κατασχέθηκε ως τεκμήριο, όπως και οι σφαίρες οι οποίες αναμένεται να τύχουν επιστημονικών εξετάσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε και μια υπόθεση εξαπάτησης επιχειρηματία μέσω διαδικτύου. Απέσπασαν αρκετές χιλιάδες ευρώ, κυρία Κωνσταντίνου. Πώς τα κατάφεραν αυτή τη φορά? Λοιπόν, χάρη πάλι και λόγω της εμπιστοσύνης που επέδειξε πολίτης, για την οποία κάθε φορά λέμε ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε καμία περίπτωση να ανταποκρίνονται σε κλήσεις από αγνώστους και γενικότερα να μην δίνουν κανένα προσωπικό του στοιχείο πρόσβαση σε ηλεκτρονικές τους συσκευές. Πρόκειται για ο παραπονούμενος, είναι 66χρονος ιδιοκτήτης εταιρείας, ο οποίος ανέφερε ότι περί τα τέλη του 2021 είχε λάβει τηλεφώνημα από άγνωστη του γυναίκα, η οποία του παρουσίασε ένα επενδυτικό σχέδιο σε μετοχές. Ο ίδιος, αφού πίστηκε ότι η επένδυση φαινόταν να είναι ασφαλισμένη, απέστειλε το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού προς συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα που του είχε υποδείξει εν λόγω γυναίκα. Στη συνέχεια, στις 21 του Ιουνίου, ο παραπονούμενος έλαβε ξανά κλήση από το εξωτερικό, όπου μίλησε ξανά με άγνωστη του γυναίκα, η οποία του ανέφερε ότι έχει να παίρνει κέρδη από την επένδυση και του ζήτησε, όπως της δώσει, πρόσβαση στο ηλεκτρονικό του υπολογιστή και στο κινητό του τηλέφωνο για να προβεί στη μεταφορά των χρημάτων στο λογαριασμό του.
Ο ίδιος, αφού πείστηκε για τα όσα του έλεγε η άγνωστη γυναίκα, της έδωσε πρόσβασή της εν λόγω συσκευές, με αποτέλεσμα σε λίγα λεπτά να αφαιρεθεί από δύο λογαριασμούς του και χωρίς την έγκρισή του των χρηματικών ποσών των 89.000 ευρώ. Μάλιστα, είναι αυτά που λέμε, να μην είμαστε εύπιστοι. Και να υποψιαζόμαστε, ειδικά όταν λαμβάνουμε τηλεφωνήματα από άγνωστα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι είτε εκπροσωπούν οργανισμούς, είτε επενδυτικά ταμεία κτλ., είτε ακόμη και τράπεζες. Βεβαίως, εμείς είπαμε απευθύνουμε ξανά έκκληση προς το κοινό να προσέχει, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για άγνωστα άτομα τα οποία δεν πρέπει να τα εμπιστεύετε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Κωνσταντίνου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.